Τα αστέρια και τους πλανήτες στον καθαρό νυχτερινό ουρανό της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν οι πολίτες μέσα από το φακό του τηλεσκοπίου του Συλλόγου Ερεσιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Αστρονομίας και θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Φάρου λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Ο Σύλλογος μας διοργανώνει μία παρατήρηση ανοιχτή για το κοινό στο Φάρο της Αλεξανδρούπολης στις 29 Απριλίου μετά τις 8.30, μετά τη δύση του ήλιου κυρίως δηλαδή. Η ιδέα προήλθε από την Διεθνή Ημέρα Αστρονομίας, η οποία είναι μια παγκόσμια, ας το πούμε, γιορτή, η οποία καθιερώθηκε από το 1973 στην Αμερική. Κάποιοι σύλλογοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτή την, όπως είπα, γιορτή και έτσι επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η αλληλεπίδραση των συλλόγων με, με το κοινό και το να μάθει το κοινό να χρησιμοποιεί τα τηλεσκόπια και να βλέπει με τα τηλεσκόπια. Το τι θα δει με τα τηλεσκόπια στον ουρανό, εκείνη την ημέρα σίγουρα θα δει το φεγγάρι, θα δει κάποιους κρατήρες από πολύ κοντά, κάποιους σχηματισμούς που υπάρχουν πάνω στη Σελήνη, τον πλανήτη Δία, μαζί με τους 4 μεγάλους δορυφόρους που είναι ορατοί από εδώ με το τηλεσκόπιο και ίσως κάποια άλλα αστρικά σμήνη και κάποια άλλα ουράνια σώματα. Η Διεθνής Ημέρα Αστρονομίας ξεκίνησε το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες από συλλόγους ερασιτεχνικής αστρονομίας, όμως γρήγορα απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι μια ημέρα αλληλεπίδρασης των συλλόγων με το κοινό, κατά τη διάρκεια της οποίας σε διάφορα μέρη του πλανήτη οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον ουρανό και να εξοικειωθούν με την ερασιτεχνική αστρονομία. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης σας προσκαλεί να έρθετε στο Φάρο στις 29 Απριλίου για να παρατηρήσετε με τηλεσκόπια του Συλλόγου το βραδινό ουρανό και διάφορα ουράνια σώματα. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει ώστε να το μοιήσουμε στα μυστικά της αστρονομίας.